Γεια σας παιδιά, καλωσορίσατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι και θα παίξουμε το God of War Part 2, όπως είδατε και από τον τίτλο. Το God of War 3 Part 2, συγγνώμη. Τέλος πάντων, άμα είστε καινούργοι στο κανάλι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, άμα δεν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα dislike. Αν θέλετε να κάνω περισσότερα βίντεο God of War ή κανένα άλλο παιχνίδι μπορείτε να γράψετε στα σχόλια. Τέλος πάντων, για να μην το πολυλογώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά και αυτά από μένα, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει. Α, συγγνώμη, ξέχασα να βγάλω λίγο κάποια πράγματα. Τα έβαλα λίγο έτσι απλά για να... Είχε γίνει ένα μικρό λαθάκι και λίγο εγώ έπρεπε να το φτιάξω. Λοιπόν, αυτόν θα τον βγάλουμε πανεύκολα νομίζω, αλλά θα φάμε λίγο damage. Λοιπόν, φτάσαμε τους 21 subscribers και μπορώ να πω είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος για μένα και ευχαριστώ αυτό. Λοιπόν, τώρα το παιχνίδι μας εξηγεί ότι πρέπει να τραβήξουμε αυτό το μοχλό και να πάρουμε αυτό το πράγμα από την κατασκευή. Εδώ είναι ο Άρης όταν τον σκότωσε ο Κράτος, νομίζω, λογικά ναι, και είναι παγωμένος, κάπως έτσι νομίζω. Αυτό το πράγμα γυρίζει πάρα πολύ γρήγορα η κατασκευή, γιατί το έχω παίξει το παιχνίδι. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια τον God of War. Πρέπει να παίρνουμε και τα chest. Τώρα αποθήκευση δεν χρειάζεται να κάνουμε. Είδατε? Είναι λίγο δύσκολο, επειδή το παίζουμε στο normal, είναι 50-50 από όλα. Λοιπόν, άμα θέλετε μπορώ να κάνω, ας πούμε, στο επόμενο βίντεο σχολιασμοί από βίντεο, να βλέπω, ας πούμε, τα σχόλια που στέλνατε σε αυτά τα δύο βίντεο που έμαθα να ενεργοποιώ τα σχόλια. Βασικά δεν ξέρω, έτσι μου τα έβγαλε φτιαγμένα από το πρώτο βίντεο God of War, μου τα είχε βγάλει φτιαγμένα. Αν έξερες αυτό. Πρέπει να ξεβερδεύουμε γρήγορα με αυτό το πράγμα τώρα, γιατί... Ας φάμε λίγο damage, μωρέ, δεν πειράζει.
εντάξει, τόσο όμως πειράζει. Αλλά κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Και η ζωή μου παραμένει μια χαρά, φόρτωσε. Δεν έχει κάτι πίσω μου, γιατί ας πούμε, κάτσε, περιμένετε λίγο μάγκης ένα λεπτό. Εδώ πίσω για όσα αναρωτιέστε δεν έχει τίποτα, είναι έτσι ένα στίχος. Λοιπόν, πάμε εδώ κάτω. Ούτε εδώ έχει κάτι. Εκεί πάνω που βλέπετε στα δεξιά έχει τοίχο για να σκαρφαλώνεις, έχει ένα item. Και αυτή είναι η καρδιά της γης. Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Κανονικά θα έπρεπε να έχει αίμα, νερό ή επειδή... Να σας δείξω λίγο. Να, και μια ζωγραφιά ανθρώπων και έχει και αυτό εδώ το αντικείμενο. Α, ξέχασα κάτι να σας δείξω. Θα το δείξω λίγο αργότερα, πρώτα να σας βάλω αυτό. Βασικά πρέπει λίγο να σας το δείξω και αυτό. Ίσως κάνω δύο βίντεο σήμερα. Να, λέει αυτό εδώ πέρα, ξέχασα να το αναφέρω μόνο. Εδώ θα κάνουμε κάτι σαν glitch. Δεν το βάζω. Είναι... Θα δείτε. Γιατί άμα το βάλω θα δείξει ιστορία και αργεί λίγο. Λοιπόν, αυτό πράγμα λίγο θέλω να κάνουμε. Ναι, κάνεις αυτό πράγμα συνέχεια. Για να ξεμπερδεύω γρήγορα στο βίντεο, να μην καθυστερώ, να τα βάλω όλα στο on. Όχι και όλα, επειδή είναι κάτι που στρώει damage. Και τώρα πάμε να αντιμετωπίσουμε τον Ποσειδώνα. Και στα γρήγορα κιόλας, γι' αυτό τα έβαλα στο on. Είναι αυτά τα πράγματα που έκανα στο off, αλλά είδα τώρα τα λεπτά του βίντεο και λέω δεν θα προλάβω.
πως δεν χάνω, δείτε, δεν τελειώνει το μπλε. Το κίτρινο είναι το τόξο του Απόλλωνα, αλλά δεν μπορώ να το πάρω αυτή τη στιγμή. Πότε θα βγει ο Ποσειδώνας, ρε παιδί μου? Μια ώρα, ε! Αν επιτέλους βγήκε. Όσοι αναρωτιούνται για αυτόν τον ανεμοστρόβιλο, κράτος καρφώνει το Blade of Olympus και γίνεται αυτός ο ανεμοστρόβιλος όπως έκανε ο Δίας στο 2. Και τους πάσαμε αυτό και τώρα είναι άνθρωπος, το παράδειγμα. Όχι άνθρωπος, του βγάλαμε την ασπίδα. Του κάναμε την ασπίδα, ναι. Δείτε τώρα τι θα γίνει. Πάει για να του ρίξει πουνιά, αλλά δεν μπορεί. Δείτε τώρα τι θα κάνει ο Κράτος. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Πήρε τον Ποσειδώνα μέσα από τα νερά και αλλά καταστροφή στη γη. Δείτε. Πάμε τώρα να σκοτώσουμε τον Ποσειδώνα. Δείτε εδώ. Θα του βγάλει τα μάτια και θα του σπάσει το κρανίο. Και πάμε για την ελεύθερη πτώση. Δείτε τι θα γίνει στη γη τώρα. Ξέρω εγώ τώρα οι άνθρωποι συνεχίζουν τη ζωή τους και μπλουπ, δείτε όμως. Δεν το περιμένετε, έτσι. Πάει τσουνάμια τώρα, πάει λίγο.